Αυτή είναι η Λακούβα στην οποία Ηρακλειώτης οδηγός έπεσε θύμα της αόρατης παγίδας μια βροχερή νύχτα του Ιανουαρίου του 2017. Έπεσα θύμα Λακούβα, αποζημιώθηκα. Αρχές του 2017 είχα πέσει μέσα σε μια Λακούβα. Όπως σας είπα, στραβώσε ζάντα, έσκασε το λάστιχο. Ήταν βράδυ, δεν φαίνονταν τίποτα οπωσδήποτε από το νερό. Μεγάλη απογοήτευση. Όπως εκεί περίμενα την τροχέα, πέσανε κι άλλα αυτοκίνητα μέσα στη Λακούβα. Ο ίδιος ένιωσε αγανάκτηση, ταλαιπωρήθηκε απίστευτα, αντίκρισε άλλα οχήματα να πέφτουν επίσης, θύματα της επίμαχης Λακούβας, πλήρωσε το οικονομικό μάρμαρο για τις ζημιές στο όχημά του, όμως δεν το έβαλε κάτω. Πείσμωσε, συμβουλεύτηκε δικηγόρο και κίνησε τη διαδικασία της αποζημίωσής του μέσω της νομικής οδού. Πού ακριβώς συνέβη το περιστατικό? Έγινε στην Ικάρου, όπως ανεβαίνω Ικάρου για να ανεβούμε Αστόρια, στο ύψος του τένις, αν μπορώ να το πω έτσι. Από ό,τι μου είχαν πει, ήταν δύσκολο απευθείας μέσω του Δήμου Ηρακλείου να αποζημιωθώ. Ενεργοποίησα την νομική προστασία της ασφαλειάς μου, γιατί οπωσδήποτε και έχει ένα κόστος ο δικηγόρος. Ο λόγος για τον Μιχάλη Καραγιοργάκη, ο οποίος κατάφερε να αποζημιωθεί πριν λίγους μήνες από τον Δήμο Ηρακλείου για τις ζημιές που υπέστη το όχημά του σε Λακούβα τον Ιανουάριο του 2017. Απίστευτο και όμως πραγματικό, γιατί μου είχαν πει ότι μπορεί να πιάσει και 8 και 9 χρόνια αυτή η διαδικασία. Με πήρε ένα καλό πρωί μια κυρία από το Δήμο Ηρακλείου και μου είπαν να τους δώσω κάποια στοιχεία. Ναι, αποζημιώθηκα. Όλο το ποσό. Μπορεί να πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε που έπεσε θύμα Λακούβας, όμως δεν έχασε την ελπίδα του ότι κάποια στιγμή θα αποζημιωθεί, κάτι που έγινε τελικά με τον ίδιο να νιώθει ανακούφιση, ενώ δεν μετάνιωσε ούτε στιγμή για την απόφασή του να κινηθεί νομικά. Είναι ναι μεν, όπως είπατε, μια χρονοβόρα διαδικασία, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Αν, όπως το πιστεύω εγώ, ακολουθήσουν και άλλοι την νομική οδό, πιστεύω σε κάποια φάση να εξαλειφθούν οι Λακούβες πλέον.